μεγάλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen, η Audi, η BMW και η Daimler ρύθμιζαν με μυστικές συναντήσεις τεχνικά ζητήματα, κόστη και προμηθείες. Αυτήν την αποκάλυψη βόμβα κάνει το περιοδικό Spiegel, ισχυριζόμενο ότι η υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της γερμανικής βιομηχανίας. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι οι συνεννοήσεις μεταξύ τους αφορούσαν και ζητήματα εκπομπής ρήπων, κάτι που δίνει νέα τροπή στο σκάνδαλο Dieselgate. Το τελευταίο μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελούσε την κορυφή ενός τεράστιου παγόβουνου κάτω από το οποίο ενδεχομένως και να κρύβεται η μεγαλύτερη απόπειρα δημιουργίας καρτέλ στα χρονικά της γερμανικής κατασκευαστικής βιομηχανίας. Με το άκουσμα και μόνο της είδησης, οι συμμετοχές των Volkswagen, Daimler και BMW στα διεθνή χρηματιστήρια κατρακύλησαν, με τον κλάδο του αυτοκινήτου να χάνει συνολικά άνω του 3%. Πάνω από 3 εκατομμύρια οχήματα της Mercedes-Benz και άλλα 850.000 της Audi ανακλήθηκαν εξαιτίας του σκανδάλου με τις εκπομπές ρήπων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες φέρονται να είχαν συστήσει το καρτέλ ήδη από την δεκαετία του 90. Για το θέμα φέρεται να είναι ενήμερη η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.